από μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλήττονται και άλλες χώρες των Βαλκανίων πέρα από την Ελλάδα. Η πολιτική προστασία της Σερβικής Δημοκρατίας, μιας από τις δύο οντότητες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ζήτησε βοήθεια από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για την καταπολέμηση πυρκαγιάς που απειλεί το εθνικό πάρκο Σουτζέτσκα. Η φωτιά έχει κάψει βοσκοτόπια αλλά και αιωνόβιο δάσος κονοφόρων, προκαλώντας ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά με τα δέντρα να καταραίουν και να απλώνουν τη φωτιά. Οι περιοχές στις οποίες σβήνουμε τις φλόγες μετά από λίγα λεπτά απαιτούν να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε με πολύ πολύ απότομες περιοχές, έχουμε να κάνουμε με φαράγγια όπου αναφλέγονται τα δέντρα που πέφτουν, τα οποία καίγονται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες και σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας, ιδίως στην περιοχή Φινίκη της Βόρειας Ηπείρου κοντά στους Αγίους 40, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται σε τουλάχιστον 11 απομακρυνσμένα ορεινά σημεία. Τα πιο ενεργά μέτωπα βρίσκονται 255 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας των Τυράννων. Εδώ και μία εβδομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά στο ξηρό όρος κατά μήκος των συνόρων με την Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με το Αλβανικό Υπουργείο Άμυνας.